Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το ράδιο 99 και 8. Όπως κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στις 7 αρχίζει η εκπομπή Ματινάδες και Σκοπούς. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Σιμής Αγωγιώργης, ενώ στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος. Την εκπομπή προσφέρουν ο Μουσικοπαιδευτικός Σύλλογος Σταυραϊτή και το κατάστημα νηφικών βαπτιστικών Αμόρε. Όπως είχα προαναγγείλει, απόψε μας θυμάμαι την παρουσία του εδώ στο στούντιο του 99 και 8, ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην κριτική μουσική. Πρόκειται για τον Γιάννη τον Μαρκογιαννάκη ή Μαρκογιάννη από το Σπίλι, ο οποίος κατέχει και ρεκόρ, αν δεν κάνω λάθος, σε διάρκεια παίξηματος του λαγού του. Θα μας τα πει όμως αυτός στη συνέχεια και θα μιλήσουμε για τη μακρόχρονη πορεία του στην κριτική μουσική. Δάσκαλε, καλώς όρισες στην εκπομπή μας και σε ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνεις να έρθεις να μιλήσουμε για τα παλιά και να ακούσουμε από ένα θρύλο της μουσικής πράγματα που δεν γνωρίζουν πολλοί και θέλουν να μάθουν. Βέβαια δεν μπορούμε να τα πούμε όλα σε ένα δίωρο, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ευχαριστώ Γιώργο για το καλεσμά σας στο σταθμό το δικό σας εδώ, ναι. Να σε καλωσορίσω, καταρχάς να πιούμε μια ρακή έτσι που πίνουμε εμείς τον Άγιο Βασίλη. Λοιπόν, καλωσόρισες. Ο Θεός βοηθάς, ασολανό του κόσμου. Λοιπόν, γεννήθηκες στο Σπίλι, το όμορφο αυτό κεφαλοχώρι του Άγιο Βασίλη ή του Δήμου Λάμπης που λέμε σήμερα, το 1926. Εφέτος λοιπόν συμπληρώνεται τα 80 σου χρόνια και σου ευχόμαστε να τα χιλιάσεις, γιατί άμα σου πω 100 είναι λίγα. Λίγα, Λοιπόν, οπότε μίλησε μας έτσι λίγο για το ξεκίνημά σου με τα πρώτα χρόνια της ζωής σου. Πώς ήταν τότε η εποχή? Ήταν δύσκολη βέβαια, ήταν το 26, ήταν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και πριν το Δεύτερο, δηλαδή εποχή του Μεσοπολέμου θα έλεγα. Ναι. Ήταν πολύ δύσκολη εποχή τότε. Το όχι, ήταν. Αλλά ο πατέρας σου ήταν ο Μαρκογιώργης. Ο πατέρας μου ήταν ο Μαρκογιώργης, έπαιζε ένα λίρα, έπαιζε από τις ωραιότερες λίρες της εποχής εκείνης. Ήταν όπως ήταν ο Λαγός, ο Μακαρίτης, ένα Γιάννη Γελούντας Τσιπρασιές. Ήτανε 5-6 λιράδες, δεν υπήρχαν πολλοί τότε. Κάτι γέρι που ήταν. Ήτανε σε διάφορα χωριά. Μετά ζωρά κοκούδα, ξέρω εγώ, ναι. Τον πατέρα μου τον πέρανε στην Αθήνα κάθε απόκριες, ο σύλλογος των Κρητών, που είναι ακόμα και δρεύει ακόμα ο σύλλογος, ναι, κάθε απόκριες, κάθε πολλά χρόνια και κάθε περίπου 20 μέρες, ένα μήνα, ναι, και κάναν τον ετήσιο χρόνο του σύλλογου και διάφορα γλέδια μετά και βαφτίσια και ξέρω. Είσαστε πόσα παιδιά? Ναι, είμαστε 9 παιδιά έκανε η μαμά μου. Η μητέρα σου ήταν από το Σπίλι? Ναι, από το Σπίλι ήταν, μαμά ήταν από το Σπίλι. Η μητέρα σου? Η μητέρα μου από το Σπίλι αυτή βέβαια, ναι. Και ο πατέρας μου είναι πρωτοξέρισε με το Θανάση, το Σκορδαλό. Σκορδαλού η μάνα και το πατέρα μου μάλλον ήταν αδελφές. Μάλιστα. Μια οικογένεια βέβαια. Ωραία. Ναι. Και όταν κάποια χρονιά από την Αθήνα αγόρασε ένα λαούτο και ένα λούκο για το μαγαζί. Ένα λαούτο. Από το μαγαζί λοιπόν, έκανε μαγαζί. Είχα μαγαζί βέβαια. Ναι. Εκεί γινόταν όλα τα γλέδια. Από Όκρες, Πάσχα, Χριστούγεννα, καφενείο. Να πούμε τώρα ότι εκεί που είναι τώρα το σημερινή φρούτο βορική του Σπιλίου. Το Φρουτάδικο ήταν το. Ναι, το κάνα. Και δικό σου μαγαζί. Ναι. Και τότε τα γλέδια ήταν με ούζο, με αστραγάλια, με βανίλια, λουκούμια, γαζόζε, λεμονάδε. Τέλο πάντων. Ναι, και πήρε το λαούτα, το έφερε, τον βοηθάγανε πάλι αυτοί που ήταν μαντολίνα. Λαούτα δεν υπήρχαν σε όλη την Κρήτη παρά μόνο στα Χανιά. Στα Χανιά ήταν λαούτα και βιολιά, τίποτα άλλο, ναι. Εδώ στο νομό Ρεθύμνου ήταν μόνο 3-4 λαούτα. Ήταν ο Μακαρίτης ο Μαξεβάνης, ο Ψήλος και ένας Κουρκουλός στο Βρινέ, ναι, και ένας Αποστολάκης Γιάννης ήταν κι αυτός και τραγουδούσε. Δηλαδή, να σε ρωτήσω, ποιος συνόδευε τη λίρα, τι όργανο συνόδευε τη λίρα? Μαντολίνο. Μαντολίνα, γερακούδα. Καλά, ο μπαμπάν δεν έβαζε γερακούδα. Μαντολίνο. Ναι, εδώ, στο όνομα Ρεθύμνου. Ναι.
Στη Μεσαρά είχαν μαντόλες, μαντόλες μεγάλες και μαντολίνα και μια μαντόλα γυριστή έτσι με το χέρι, ναι, ωραία. Ναι. Επίσης στο Ηράκλειο ήταν βέβαια βιολιά και κιθάρες, στη Ιεράπετρα ήταν βιολί με κιθάρα και στη Στία. Ναι. Ναι. Λαούτες δεν υπήρχαν καθόλου. Δεν υπήρχαν, ναι, λαούτες. Μόνο στα Χανιά, πολλά λαούτες στα Χανιά ήταν. Ωραία. Μακαρίτσα Κουτσουρέλης και άλλοι πολλοί. Ναι. Δεν υπήρχαν λοιπόν λαγούτα. Εσύ η πρώτη σου επαφή με το λαγούτο πότε ήτανε? Εγώ. Η πρώτη επαφή με το λαγούτο. Ναι, θα σας πω τώρα. Ναι. Ο πατέρας μου. Στον ελληνικό θα μιλάμε τώρα. Ναι. Ο πατέρας μου. Συγγνώμη να πω σε αυτό το σημείο ότι ο φίλος ο Γιάννης Μαρκογιαννάκης είναι τόσο ευγενικός άνθρωπος που ακόμα και σε ένα παιδί, και σήμερα το μεσημέρι παρατήρησα, σε ένα παιδί 10-20 χρονών μιλάει σε πληθυντικό. Λοιπόν, θα μιλάμε στον ελληνικό, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Τι τώρα, τι τώρα. Ναι, ναι. Ναι. Ο πατέρας μου εργαζόταν, ήταν πολύ εργατικός άνθρωπος. Ευχαίρος έκαμε και 7 χρόνια ταχυδρόμους. Όταν δεν είχε αυτοκίνητο, σπίτι ρέθυμνο. Ταχυδρόμους, το μπουλάκι. Εφτά χρόνια ταχυδρόμους ο καημένος, ναι, έπαιρνε το πρωί από σπέρα στην πόστα που λέγανε το ταχυδρομείο σπίτι του, έφευγε πρωί, έφευγε νύχτα, μία-δύο ώρα και πέρναν του τράκα, πέρναν τα βελάκια από εκεί και κατέβαινε το Ρέθυμνο. Ναι, και γύριζε το βράδυ, ότι οι ταχυδρομείο υπήρχαν για όλη την επαρχία νομίζω, μάλιστα, το έπαιρνε εκείνο και το φρέσω σπίλι. Τα συνδρομή ήταν μόνο στο σπίτι τότε. Και από εκεί τα παίρνανε. Και από εκεί ήταν η διανομή και γυρίζανε στα χωριά και πέραζαν τα γράμματα. Μάλιστα. Ναι. Και μετά άρχισε τώρα το μαγαζί, είχαμε και ένα μπακαλικάκι τότε στο χωριό. Ναι. Και εντωμεταξύ, τι να λέω τώρα. Λοιπόν, πήρε το λαγούτο. Ναι. Είσαι το λαγούτο, ναι. Εκείνος κάθε βράδυ μόλις άφησε το μαγαζί να το χρησιμοποιήσει, ναι, άρχισε και έπαιζε τη λίρα μόνος του. Έπαιζε τη λίρα, μια μέρα να έπαιζε τη λίρα, αυτός θα πέθανε, ναι, τόσο πολύ μανία, μεράκι, ναι, μεράκι, πολύ μεράκι, ναι. Λοιπόν, εγώ μ' άρεσε τη λίρα και καθόμουν από τα απέναντι μεριά του μαγαζιού, όχι κοντά του, τρεπόμουν να κάτσω από κοντά του, εγώ θα ήμουν 8 χρονών, 8 χρονών ήμουν. Τρεπόσουν να καθίσεις κοντά του, τρεπόσουν να καθίσεις κοντά του. Ναι, 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 τρεπόμουν. Και ένα βράδυ λοιπόν μου φωνάει και μου λέει: Γιάννη, έλα μου εδώ. Πάω λοιπόν εγώ απέναντι που καθόταν και μου βάζει μια καρέκλα. Μου βάζει μια καρέκλα, φέρνει το λαούτο και μου λέει: Εγώ θα παίζω τη λίρα, μου λέει και θα κάνει το χειράκι σου έτσι. Έτσι. Ναι, εντάξει. Αλλά μένα δεν έφτανα το λαούτο. Ήταν μεγάλο. Εγώ μικρό παιδάκι, εφορούσα παιδιλάκια και ποδιά φορούσαμε τότε. Ποδιές και παιδιλάκια. Ναι. Λοιπόν και μετά. Παίζαμε λοιπόν εμείς, εγώ βέβαια, δεν ξέρω κι εγώ τι να λέω, μόλις άρχισε τη λίρα εγώ αρχινάω και παίζω. Έπαιζα και του είχα ένα χρόνο ας πούμε, ένα στάνταρ χρόνο, όπως έπαιζε το τη λίρα, σε αυτού του χρόνου, δεν παίξαμε την κατάλαβα, ενώ σε αυτό, ναι, σε αυτού τη λίρα, ναι. Άντε εκεί παίξαμε 2-3 φορές, μετά βέβαια σταματήσαμε, πήγαμε, πλαγιάσαμε. Το πρωί λοιπόν, αξιμέρωτα πάλι σηκώνεται στο σπίτι και φέρνει δύο καρέκλες, φέρνει τα όργανα και μου λέει, έλα μου λέει να παίξουμε λιγάκι. Μα πρωί-πρωί, αξιμέρωτα. Παίζαμε λοιπόν πάλι εμείς, το ίδιο εγώ, τον ίδιο χρόνο, το ίδιο ντάντα, εντάξει. Αυτό ήτανε, δεν ξαναπαίξει άλλος. Ναι, με παίρνανε μετά στα κλαίνα, πηγαίναμε, γιατί αυτό είχε πολλή δουλειά, πηγαίναμε τα σφακιά, και σε όλα τα χωριά τα δικά μας. Ναι. Στα Λευκόγια, σε όλα τα χωριά. Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας με τον Γιάννη τον Μαρκογιαννάκη, ο οποίος μας αφηγείται με τόσο γλαφυρό τρόπο τα παιδικά του χρόνια και το ξεκίνημά του στο λαγούτο. Μας είπε λοιπόν ότι χωρίς οδεία, χωρίς δασκάλους, χωρίς πολλά μαθήματα, ξεκίνησε με τον πατέρα του, ο οποίος ήταν σπουδαίος λεάρης σε όλη την επαρχία. Και η αγάπη του και βέβαια η καλλιτεχνική του φλέβα θα μπορούσα να πω. Διότι θα πούμε στη συνέχεια ότι όλη η οικογένεια των Μαρκογιάννητων ήταν μουσική, βγήκανε στη συνέχεια μουσική. Λοιπόν, από εκεί λοιπόν ξεκινάς και ακολουθάς τον πατέρα σου στο λαγούτο. Ναι. Πηγαίνατε σε γλέντια τότε, τα οποία διαρκούσανε πολύ ναι. καιρό, πολλές μέρες. Οι γάμοι διαρκούσανε, άρχινάγανε Σάββατο, σα φακιά άρχινάγανε από την Παρασκευή. Παρασκευή το βράδυ, αρχινούσαν το γάμο. Ναι.
Και στα χωριά τα δικά μας, Σάββατο το βράδυ κλετάγανε όλη τη νύχτα. Το πρωί μπορούσαμε να κοιμηθούμε κανένα δύο ώρες την ημέρα, ναι. Τα απόγευμα γινόταν η στέψη. Κυριακή. Ναι, και μετά πήγαιναν να κάνουν το τραπέζι, κανένα δύο ώρες και μετά άρχισε να το γλέντι μέχρι το πρωί. Μέχρι το πρωί. Ναι, αυτή ήταν η γάμη. Και τη Δευτέρα σε πολλά χωριά, αλλά προπατούσα σφακιά προπαντό γινόταν αυτό. Βγάζα τα πουρκιά στην ύφη. Και έπρεπε να πούμε τις μαντινάδες, ναι, και καθόμαστε από το μεσημέρι και έπειτα μέχρι τα βράδυ του, μέχρι να τελειώσουν τα πουρκιά, που κρεμάγανε. Α, τα κρεμάγανε τα κρεμάγανε σε τέμπλε γύρω γύρω. Όχι ότι παίρνανε τα πουρκιά όπως κάνουν. Όχι, τα πουρκιά τα παίρνανε το Σάββατο, το Σάββατο τα παίρνανε πουρκιά. Ναι. Ναι. Και το βράδυ κάνανε γλέντι και φεύγαμε την Τρίτη το πρωί, να πούμε, ανάλογα το γάμο και ανάλογα αυτή το πρωί. Τώρα, για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, αυτή τώρα το ξεκίνημά σου έγινε λίγο πριν τον πόλεμο. Ναι, πριν τον πόλεμο. Πριν τον πόλεμο. Το ξεκίνημά μας θα ήταν το 35, 34, 35, ναι. Έχετε λοιπόν αυτή τη δύσκολη εποχή τώρα του πολέμου. Η οποία σας πετάξε το μαγαζί, από ό,τι γνωρίζω. Ναι, βέβαια, το μαγαζί, ναι. Πετάξα το μαγαζί, σπίτι όταν ήρθαν οι Γερμανοί εδώ στο χωριό και πάντου σε όλη η Γρήγορα που είχαν έρθει. Και, βέβαια, μάλιστα, σας είχαν και τότε για εκτέλεση, μου είχες πει. Ναι, είχαν. Είχε πάρει ο Μακαρίτης ο θείος μου Θανάσης το ραδιόφωνο από το μαγαζί. Το δικό μας το μαγαζί. Ήταν αντιστασιακός, να πούμε, και ναι, αγωνίστηκε. Αντάρτης, αντάρτης, μαζί με άλλους. Με τη λιμονιά από τις Καρίνες. Τις Καρίνες, το Παπαδάκι, τη λιμονιά. Και το Ξόρμα, το πόσο λέγανε. Ναι, και από την Κοξαρέ ήταν. Ήταν πολύ τότε. Πολύ, πολύ τότε. Από το Ξόρμα Σιραγκάκης. Ναι, και το Ξόρμα πολλά το Γερμανό, βέβαια. Καλός ή κακός, ας πάντων. Και ήρθα και πήρα από το μαγαζί μας στο ραδιόφωνο. Το πρωί λοιπόν έρχονται οι Γερμανοί από κάτω, εμείς δεν ξέραμε τίποτα, που δεν είχαμε βίντεο, δεν πήραμε χαμπάρι, μα τι ρε, είχαμε στο μαγαζί εμείς και μας λένε το ράδιο, λέω, μα δεν ξέρουμε, και όπως δεν ξέραμε τίποτα εμείς, τίποτα. Φύγανε λοιπόν και μετά τρεις ημέρες έρχονται και παίρνουν εμένα, την αδερφή μου, τη Μακαρίσα, την Αθηνά και τον πατέρα μου και μας πάνε στη Φορτέζα για εκτέλεση και εμάς. Εκεί είχαν και τους Αχτουριανούς. Τους Αχτουριανούς και κάτι άλλο από το ποτάμο, κανένα δύο-τρεις. Ναι. Λοιπόν, μας είχαν κάπου 25 μέρες στη Φορτέζα. Μελοθάνατος. Μελοθάνατος, βέβαια. Μα δεν το ξέραμε και το πιστεύαμε σε αυτό, δεν το είχαμε σκεφτεί και τόσο. Αλλά εν τω μεταξύ η Μακαρίσα, η μαμά μου, ήταν ένας ειρηνοδηγής στο σπίτι, Θεοδωρακόπουλος λεγότανε. Που πάνω ήταν, ναι, και είχε δύο παιδάκια, είχε μια γυναίκα πολύ ωραία, πολύ καλή γυναίκα και ήταν και γειτόνι μας μαζί. Και πάει η μαμά μου και τον φύγε, του λέει, κύριε Θεοδωρακόπουλε, εμείς τι ξέρουμε για το ραδιόφωνο, τι ξέρουμε. Και ο διοικητής ήταν για όλη την επαρχία. Αυτοί έρχονταν καμιά φορά από το σπίτι κάτω και μας πέραν αγκάθα και αυγά τους δίναμε καμιά φορά και καμιά πατάτα και μας δίναν και κανένα ψωμί. Ξέραν ότι είσαστε φιλείς και άνθρωποι, ναι. Ναι, και μας ξέραν, ναι. Το λέει η μαμά μου λοιπόν, αλλά ο διοικητής ήταν, έλειπε στην Γερμανία. Γερμανία. Περνά 5-6 μέρες, ξαναπάει η μαμά μου και το λέει, ναι, και τι έγινε, έλειπε. Και είχε έρθει την ίδια την παραμονή ακριβώς, είχε έρθει. Το απόγευμα από τη Γερμανία του το έπαιρνα μέσα και τηλεφωνεί στο Ρέθυμνο. Και την ημέρα που βγάλα τους Αχτουριανούς και πήγαν και τους εξαιρέσανε την Καημέρου, ναι, μα βγάλα και εμάς μαζί. Λέει, εξαιρέσανε πάνω στα Χανιά για εκτέλεση και στους Μαρκαγιανάδες, ξέρω. Και μας φύσανε και ήρθαμε στο χωριό. Δηλαδή για ένα βράδυ, για μια πούμε, πήγαινε να μιλήσει. Για ένα βράδυ λοιπόν, σταθήκατε από το χάρο του αγόρια που λέει. Περιπέτειες λοιπόν πολλές. Και σιγά σιγά εσύ τώρα ανηλικιώνεσαι, φτάνεις στην εφηβική μάλλον ηλικία. Ναι. Περνάει ο πόλεμος, για να μην αγρηγορούμε τώρα, γιατί αυτά είναι θέματα τα οποία θέλουμε εκπομπές να τα συζητήσουμε. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Χωριανός, ο Μανώλης ο Παντινάκης, ο καλός αυτός ο δημοσιογράφος, έχει βγάλει δύο υπέροχα βιβλία. Το τελευταίο βιβλίο είναι, λέγεται Μέρες Αντίστασης και έχει περιστατικά τέτοια από το εσωτερικό σου και άλλα πολλά. Και το συνιστούμε σε όλους να το πάρουν αυτό. Περιέχει και ένα CD μέσα με δικά σου τραγούδια, με τον Σκορδαλό, με τον Καλογρίδη. Να πούμε λοιπόν τώρα για την οικογένειά σου, για τα αδέρφια σου τώρα, τους αδερφούς σου, οι οποίοι είναι και αυτοί σπουδαίοι μουσικοί. Ο Μάρκο Μαγγέλης, ο συνθέτης αυτός. Ο Μαγγέλης είναι μέγα συνθέτης, μέγα σολίστας είναι τώρα. Τι να λέω για τα αδέρφια μου, είναι... Ο Βαγγέλης λοιπόν ζει στην Αθήνα, είναι ο συνθέτης, ο σπουδαίος αυτός ο Λαγουτιέρης και παίζει και άλλα όργανα νομίζω. Αυτός είναι πάει στο Δίο και έμαθε το κοντραμπάσο, σπούδαξε το κοντραμπάσο, έκαμε 8 χρόνια στο Δίο.
Αλλά αυτό το όργανο μπορεί να κάνει 180 χρόνια να μην πάρει το δίπλωμα. Κατάλαβε. Και μόλις τελείωσανε, είχαν πάει από τη συναυλία του σταθμού και τον ζητάγανε αυτό το όργανο. Είδαν τις βαθμούς, ρώτησαν, ναι. Ναι, και τον πήραν αμέσως. Τον πέρασαν ένα μήνα, τον πήραν η συναυλία του σταθμού και η κρατική. Με αυτό το όργανο. Στην ΕΡΤ πάνω. Ναι, στην ΕΡΤ πάνω, βέβαια. Ωραία. Τα αδέρφια σου, τα άλλα, ο Στέλιος, ο Κώστας. Μάλλον, συγγνώμη, ο Στέλιος ο Χαράλαμπος. Ο Στέλιος ο Χαράλαμπος ήταν μετά ο Κώστας. Ο Κώστας, ναι. Εκείνος έβγαλε το γυμνάσιο, πήγε στην Πάντιο, έδωσε εξετάσεις, πέρασε, ναι. Και μετά πήγαινε Φαντάρος. Μουσική έπαιζε. Ναι, έπαιζε λαούτο. Λαούτο. Λαού, ωραίο. Ωραία, ναι, ωραίο, ναι, λαούτο. Ναι, ο Χαράλαμπος έπαιζε λίρα. Σας πω, ναι. Και μετά τον πήραν στο στρατό και έμεινε μόνιμος, τον κρατήσανε μόνιμο, ναι, και επεστρατεύτηκε με μεγάλο βαθμό, επεστρατεύτηκε προ 5-6 χρόνια. Μάλιστα. Ναι, ο Στέλιος και ο Χαράλαμπος ήταν στο γυμνάσιο εδώ στο Ρέθυμνο, στο γυμνάσιο, ναι, στο Πλάτανο, σε μια γρούδα σε μένα, ακριβώς στο Πλάτανο που είναι ο φούρνος, ναι. Εκεί μέναν όλοι, ναι, αυτοί παίζανε και δυο τότε, έπαιζανε λίρα ο Χαράλαμπος, ναι, και παίρνανε σε εκδρομές, πηγαίνανε, ναι, εμένα η αδερφή μου η Αθηνά, ήταν δασκάλα, δασκάλα και διάβαζε στο Γησό, στο Γησό, στο χωριό, ναι. Ναι, ναι, λοιπόν, τον είχε πάρει το Χαράλαμπο μια χρονιά, Τετάρτη δημοτικό νομίζω πήγαινε, ναι, ναι, τον πήρανε μαζί της, αντί για να είναι στο σφυρί, τον πήρανε μαζί της, ναι, και είχαν λοιπόν το Πάσχα από το Γησό και κάμανε τις διακοπές. Και όταν ήταν να φύγουν, λέει του παπά μου, παπά δώσε μια λίρα του Χαράλαμπο να την ρίγουν, λέει, και να περνάει η ώρα του. Μου το Χαράλαμπο λέει, λίρα, ήταν μικρό. Ναι, το λέει, εν τέλει έκαμε το χατήρι της να πούμε και του έδωσε τη λίρα. Ο Χαράλαμπος έπισε... Ξεκίνησε λοιπόν και ο Χαράλαμπος... Ναι, έπαιζε λίρα σε μια εβδομάδα. Ναι. Απίστευτο πράγμα βέβαια αυτό, ναι. Αυτό λέει πολλά, αυτό λέει πολλά. Όταν μου λες εσύ ότι ξεκίνησες λαγούτο και ξεκίνησες αυτομάτως. Ξεκίνησες ο Χαράλαμπος. Αυτό σημαίνει μουσική πλέβα. Ναι, βέβαια. Ναι, ο Βαγγέλης έχει βγάλει του κόντα πράγματα. Έχει βγάλει δίσκο με το Μανιά, το τραγούδι, πέντε γιάτα, τη χτυπάς και όλα τα τραγούδια. Ο Μανιάς το λέει και σε μένα σε μια συνάντησή μου έχει πει ο Μανιάς, ο μεγάλος αυτός ο Νίκος ο Μανιάς, ο σπουδαίος μας τραγουδιστής, ότι έπρεπε να είχα βγάλει με τον Μάρκο Βαγγέλη και άλλους δύο-τρεις δίσκους, ας πούμε. Ναι, ναι. Βέβαια και αυτά τα κομμάτια τα οποία έχουν γράψει είναι αθάνατα, είναι πάρα πολύ καλά κομμάτια. Πολλά κομμάτια. Και παίζονται ακόμα. Όταν έφυγε ο Χαράλαμπος έφυγε από εδώ 20 χρονών. Ναι. Τον πήρα αδερφό μου στην Αμερική ως τέλειο, γιατί ναι. Όταν ήμουν εγώ στην Αμερική. Έφερα το Στέλιο στην Αμερική, μου έγραψε να σπουδάξει και σπούδαξε στην Αμερική ως τέλειο. Και έμεινε εκεί και μετά πήρα το Χαράλαμπο. Μετά πήρα το Χαράλαμπο. Ναι. Ναι, και μετά πήγε στην Αμερική λοιπόν του Χαράλαμπος και ο Στέλιος ναι, εκεί. Ναι. Ωραία. Να ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι με τον Θανάση Σκορδαλό στο να μαθιώσει τη φωτιά τον Αμαριώτικο Συρτό. Thank you.
αυτά τα μαύρα μάτια σου και στα γλυκά σου κάνει, και στα γλυκά σου κάνει. Ακούσαμε λοιπόν στον αμαθιό στη φωτιά, τον σιρτό τον Αμαριώτη που έχει γράψει μαζί με τον Θανάση Σκορδαλό, και να μας πεις τώρα για τη συνεργασία σου με τον συγγενή σου τον Θανάση και τον σπουδαίο αυτό λιγάρι, το μεγάλο μας Θανάση. Ο Θανάσης, ναι, είχε έρθει το 1935 από την Αθήνα, είχε έναν αδερφό του Θοδωρή, τον Μαγαρίτη. Ο οποίος χόρευε κιόλας. Χόρευε και τραγούδησε ωραία και χόρευε και ωραία, ναι. Και τον είχε πάρει στην Αθήνα. Ήταν 5-6 χρόνια πριν, φαίνεται, ένα μικρό παιδάκι, ναι, και μετά ήρθε στο σπίτι. Και έπαιζε λιγάκι λίγα, αλλά. Στο ξεκίνημα του. Στο ξεκίνημα του, πολύ λίγο, ναι. Ένα κύριο ήταν κάθε φορά στο μαγαζί με τον πατέρα μου εκείνη, ναι, και μετά αρχίσαμε και παίζαμε και μαζί. Άντε, παίζαμε μαζί, παίζαμε, ναι, ναι. Και στην κατοχή τώρα, στην κατοχή. Ναι, έκανα και πολλά γλέντια που δεν πειράζανε η Γερμανία, ας πούμε, ναι, ξέρανε τα ανησυχία, και, ναι, δεν πειράζανε, ναι. Εγώ πήγαινα στο πάνω χώρι, σπίτια, φίλοι μας, και κάναμε, ναι, τραπέζα, Περέα, παρένα, και κατέβαινα το πρωί 2-3 ώρα από το πάνω χώρι στο κάτω, στο μαγαζί, το δικό μας το δρόμο, και με βλέπανε γιατί με πιάνανε, λέω μουζίκ, μόλις με πέντε όργανα, λέει οκ, και έφευγανε. Η μουσική, λένε, ξημερώνει τα ήθη και, ναι, πολλές φορές, και τα θεριά τα μερώνει. Ναι, βέβαια. Και αυτό, ναι, είναι για αποδειχθεί, ναι. Και μετά που λες, γράψαμε το δίσκο το 1946, Μόνο Κύριος Παγαπά. Και μεγάλη επιτυχία, ναι, Μόνο Κύριος Παγαπά. Ναι. Και με το δίσκο που γράψαμε, μετά γράφαμε συνέχεια, γιατί να πούμε, έχω γράψει πάρα πολλούς δίσκους μαζί, και δύο όργανα τότε, να πούμε. Ταξίδια, ταξίδια με τον Θανάση. Ταξίδια με τον Θανάση είχαμε πάει το 1958 στην Αμερική, κάναμε ένα χρόνο μας, σε πάρει το σωματείο. Ένα χρόνο, δεν πήγατε για να κάτσετε ένα χρόνο, έτσι. Δεν πήγατε για να κάτσετε ένα χρόνο. Αλλά μετά. Δεν το ξέραμε, δεν το ξέραμε. Δεν κάναμε ένα χρόνο, ναι. Ξεκινήσατε λοιπόν, ναι, και πήγατε στην Αμερική και μετά. Πήγαμε, ναι. Ο ένας με τον άλλο. Ναι, σε όλη την Αμερική, ας πούμε, είχαμε κάνει. Γιατί είναι πολλά σωματεία στην Αμερική. Πολλά. Η Παγκριτική βέβαια είναι μία, η οποία δρεύει στη Νέα Υόρκη. Ναι. Ναι, και με. Τα σωματεία είναι σε όλη την Αμερική, στο Σικάγο, στο Κλίβελαντ, στο Χάιο, σε μεγάλες πόλεις της Αμερικής υπάρχει σωματείο κριτών. Σας είχαν αγκαλιάσει, ναι, λοιπόν το διεκδικητή εκεί πέρα, ναι, με την αγάπη τους. Βέβαια, βέβαια. Ο Σπύρος είπε μια μαντινάδα στην Αυστραλία, όπου για μπάιλο ο κριτικός χτίζει μια άλλη Κρήτη. Γιατί μαζί του τα κρατεί τα έθιμα τα ήδη. Κατάλαβε, ναι, και πραγματικά. Βεβαίως. Πραγματικά. Προχθές. Προχθές είχαμε πάει στα Γιάννενα με τον κύριο Στέλιο. Με τον Γιαγιαδάκη, τον πρόεδρο. Γιαγιαδάκη, ναι. Και έγινε, είχαν το χορό του, γιορτάζανε τα 50 χρόνια. Τα 50 χρόνια του συλλόγου των κριτικών εκεί. Συλλόγου, ναι. Και πήγαμε και παίξαμε με τον Μανώλη το. Βερδινάκη. Όχι, Βερδινάκη. Το φωτογράφο. Τον αγιογράφο. Μανώλη. Αγιογράφο. Ναι, κάτω σε ο Μπετρέμενη κύριο. Όχι. Καλά. Βουρβαχάκη, Βουρβαχάκη ο Μανώ, ναι, ναι. Πήγαμε λοιπόν, είχε τηλεφωνήσει ο κύριος Στέλιος, έλα για να πάμε, ναι, και πήγαμε, κάναμε 4 μέρες και κάναμε το χορό τους την Παρασκευή το βράδυ, ναι, και γνώμιζα ότι θα βρω μουσικές, κλαρίνα και μπουζουέτ, δεν είπα τίποτα, σε ένα πολυτελέστατο κέντρο, ναι, και ήταν, και έγινε ένα γλέντι μέχρι το πρωί, 5 η ώρα, ξέρω, φύγαμε από εκεί. Μάλιστα. Τι να σου τέτοιο, μα λέει, πού είναι, Κρήτη. Κρήτη. Ναι, και κάνανε ο σύλλογός τους στα 50 χρόνια. Θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι με τον Θανάση Σκορδαλό και τον Γιάννη Μαρκογιαννάκη. Όλοι μου λένε Γιάννη Ντακλές. Ένα κριτικό τραγούδι. Όλοι μου λένε για τα κλαις, όλοι μου λένε
για ιδάκνες κι αν λέω ποιο πειράζω. Είμαστε λοιπόν στο Ράδιο 99 και 8 και είμαστε μαζί με τον αγαπητό τον Γιάννη τον Μαρκογιαννάκη, τον σπουδαίο αυτό λαγουθιέρι από το σπίτι που μας εξιστορεί γεγονότα από τη ζωή του. Δάσκαλε, μιλήσαμε με τη συνεργασία σου με τον Σκορδαλό, τα ταξίδια σου βέβαια όλα αυτά που λέμε τώρα είναι σε περίληψη διότι δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε σε μια δύο ώρια εκπομπή. Θα μιλήσουμε και συνέχεια για την προσωπική σου δουλειά, την καινούργια, στη δεύτερη ώρα. Τώρα θα ήθελα να μας μιλήσεις για τον επίσης σπουδαίο λιράρι που είχατε στο σπίτι, τον Γιώργη τον Καλογρίδη. Ναι. Για τη συνεργασία σου. Ναι, ο Γιώργος ήταν πολύ ωραίο λιράρις, έπαιζανε πολύ ωραία, είχε τραγουδούσε και ωραία. Ναι. Σε έκανε και ωραία γλέντια. Ναι, βέβαια. Ναι, αλλά μετά πήγε στην Αθήνα και έγινε αστυνομικός, πώς σε λένε, χωροφύλακας, όχι, τον άλλο, στην Αθήνα που έγινε η αστυνομία της Αθήνας μια φορά, πώς τη λέγανε, αστυνομία πόλεων, αστυνομία πόλεων, τέλος πάντων, ναι, εκεί ήταν και ο Σκαλίδης, ναι, κατέβαινε στο χωριό, έκανε γλέντια, κατέβαινε, όχι πολύ βέβαια, κατέβαινε, μετά δεν ξέρω, δεν έμεινε πολύ και απελήθηνε, ήρθε στο χωριό και έπαιζε με τη λίρα στα γλέντια, παίζαμε, ναι. Επήγε μετά στην Αμερική νομίζω. Ναι, στην Αμερική εμείς παίζαμε σε ένα γλέντι στην Καλύσια. Λοιπόν, εκεί κάνουν τα ίδια νιού κάνουν πανηγύρι στην Καλύσια, ωραίο πανηγύρι. Και ήταν, είναι μια μεγάλη οικογένεια στα Σταυρουλάκηδες. Ναι, πάλι μια μεγάλη οικογένεια. Ναι, και παίξαμε δύο βρέα εκεί. Εκεί λοιπόν ήταν μια κοπέλα στο Σαβρουλάκι του Σταμάτη, κόρη. Ναι. Και τέλος πάντων τα φτιάξανε με το Γιώργο, τέλος πάντων. Ναι. Και έγινε προξενείο μετά και παντρευτήκανε. Ναι, Βαγγελίο, Σαβρουλάκι, και την αδερφή του Γιώργου έχει πάρει. Ναι. Και μετά λοιπόν τον πήραν στην Αμερική. Γιατί αυτή ο Σαβρουλάκι, ο Γιώργος, είχε δύο αδέρφια, ο πατέρας ο Σταμάτης, γιατί ήταν ο Σαβλάσιο Κυριάκος στη Νέα Υόρκη, ήταν και πρόεδρος πολλά χρόνια. Ναι. Αλλά μεγάλο νούμερο στην Αμερική. Ναι, ήταν, ακουστά, βέβαια, μεγάλη οικογένεια. Κι άλλος ένας Σαβλάκης Νίκος ήταν αδερφός, είναι εστιατόρια και αυτός στη Νέα Υόρκη. Ναι, αλλά ο Κυριάκος ήταν μεγάλο νούμερο, να πούμε. Μάλιστα, και πολύ πλούσιος. Και είχε πάρει όλη την οικογένεια εκεί.
Και πήρανε και το γιο. Πήγε λοιπόν και ο Καλογρίδης και εργάσαμε από εδώ. Πήρανε, ναι. Και μετά είχα πάει εγώ μια φορά στην Αμερική, μετά που ήταν ο Γιώργος εκεί, και σβήσα μια μέρα στο σύλλογο και σβήσα χαρές τώρα πράγματα, ναι. Και του λέω, ρε Γιώργη, του λέω, τι δουλειά κάνεις εδώ? Άστα, μου λέει, να πάνε στον άνεμο, με βάλανε, μου λέει, και ράβω τρίχες. Και εγώ τώρα λέω, με κοροϊδεύει, τι θα πει τρίχες, του λέω. Έτσι μου λέει, στα γουναρέικα με βάλα να μάθω να φυσιάζω γούνες, μου λέει, είμαι εγώ, λέει, τέτοια δουλειά ξέρω. Αλλά αυτό δεν έκανε στην Αμερική ο Καημένος, δεν έκανε καθόλου στην Αμερική, ναι. Και το φινάλε ήταν να αρρωστήσει με ημιπληγία και ήταν 30 χρόνια άρρωστος. Α, ήταν τόσο πολλά. Ναι, από τη μια μεριά την φύλλα ήταν πιασμένος, δεν καλομιλούσε και σχεδόν καθόλου δεν μιλούσε. Και όπως έβλεπε τον άνθρωπο που τον εγδόνα, άρχισε και έκλαιγε. Τι να σας πω. Ήταν πολύ λεβέντης και πολύ λεβέντης σαν εμφάνιση και καλός διάρκειας. Και ωραίο λιράκι. Εμείς θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι των πολλές φορές στον ύπνο μου, τον Κεφαλογρισανό Συρτό, την μεγάλη επιτυχία αυτή. Που είχατε γράψει μαζί. Είχατε γράψει μαζί. Ακούσαμε λοιπόν τον υπέροχο Κεφαλογρισανό Συρτό με τον Καλογρίδη, τον Γιώργη και τον Γιάννη Μαργουλιανάκη. Και να πούμε ότι έχω στα χέρια μια φωτογραφία που μας έστειλε ο Ξεζωνάκης ο Γιώργης και είναι ο γάμος του Σαββάκη το 1958 που παίζει ο πατέρας σου εδώ. Εγώ. Το 1958, ναι. Βεβαίως τότε εκεί στην περιοχή όπως είπαμε ήταν ο πατέρας σου πολύ αγαπητός και έπαιζε σε όλους τους γάμους. Να έρθουμε τώρα στον επόμενο μεγάλο σταθμό της ζωής σου, τον Σπύρο τον Σιφογεωργάκη. Είναι ένας λιράρης
με τον οποίο συνεργάστηκες επί 40 χρόνια περίπου. Παραπάνω. Μίλησέ μας λοιπόν για αυτή τη συνεργασία. Πώς ξεκίνησε, μίλησέ μας και... Τώρα πώς ξεκίνησε το χωριό μου. Με τον Σπύρο τώρα εγώ συνδεθήκαμε, είχαμε πάει με το μακάρι του Σκορδάτου, ένα μερικό όπως είχαμε πει προηγούμενο. Ναι, και είχαμε έρθει από την Αμερική καμιά δεκαπενταριά μέρες. Ναι. Και ήμουν ακόμα στο σπίτι, έμενα ακόμα τότε στο σπίτι. Ο Θανάσης ήταν στην τράπεζα, στη δουλειά του βέβαια, εδώ στο Ρέθυμα. Ναι. Εδώ μεταξύ, ναι, μου τηλεφωνεί ο Σπύρος από τα Γαλιανού και μου λέει, Κεριλιάννη, μου λέει, εγώ δεν γνώριζα καλά, το Σπύρο καθόλου. Μου λέει, έχω μια βάφτιση στη Λαμπινή. Και ναι, στη Λαμπινή, στο χωριό σου, ναι, Γιώργο μου, και θέλω να, αν θέλει να έρθει να παίξουμε. Λέω εντάξει, Σπύρο, θα έρθω να παίξουμε. Ωραία, και ήταν Τετάρτη μέρα η βάφτιση. Και βάφτιζε ο Σταύρος ο Μπύρης, ο οποίος ήταν υπουργός εμπορικής ναυτιλίας τότε. Το θυμάμαι καλά. Το ξαναρχόμουν τότε βάφτιζε το Λευτέρι. Ναι. Λοιπόν, παίξαμε τη βάφτιση, μα ήταν γάμος, ήταν 500 άτομα εκεί τότε, σαν τώρα. Ναι. Ένα γλέντι, ένα ωραίο πράγμα, ναι. Το πρωί τώρα τελειώσαμε, πήγαμε από εκεί 9 η ώρα που πήγαμε στο, τα πόδια μας στο σπίτι, βέβαια, κοντά είναι. Ναι, πήγαμε στο σπίτι, καθίσαμε και πιάμε ένα καφέ στο σπίτι, ναι, και μετά μου λέει, έχω ένα γάμο στις Καρίνες στο Κυριακή, να πάμε να παίξουμε. Πάμε το λεωσκή. Πάμε λοιπόν στο γάμο και στις Καρίνες, μεγάλος γάμος, ωραίος γάμος, ναι. Μετά του λέω, θέλει να πάμε να παίξουμε στα Χανιά το Σαββατοκύριακο. Έχω λέω ένα καλό φίλο και έχει ένα γεντράκι, λέω, στα Χανιά, στον Άι Γιάννη, επί του δρόμου της Σούδας, στη Λεωφόρο. Λέει, να πάμε. Τηλεφωνώ εγώ του Μακαρίτη, του Λευτέρη, του Ζανιδάκη. Λέω, Λευτέρη, έτσι σχέση, είχα ξαναπαίξω εγώ. Λέω, να έρθουμε, ελάτε, ναι. Και έκανε μια διαφήμιση και γέμισε το μαγαζί το βράδυ, Σάββατο βράδυ και Κυριακή, και τα δύο βράδια. Παρότι ήταν μικρό βέβαια, έβαλε καμία εκατομμύρια άτομα. Ναι. Και λένε, εγώ, ναι. Και μετά τώρα συνέχεια, απλά δεν υπήρχαν τότε όργανα, ούτε καλά, ούτε κακά. Ναι, και είχαμε πάρα πολύ δουλειά. Και έπαιζαμε και με τον Θανάση. Θανάση είναι στην τράπεζα, βέβαια, στη δουλειά του. Βέβαια. Ωραία. Να πούμε δύο μαντινά που έχουν έρθει για σένα, δάσκαλε. Η πρώτη είναι από τον Σπανουδάκη τον Αντρέα, ναι. Τον καλό αυτό μαντιναδολόγο και φίλο. Από κοπέλι το γρικό για ένα Μαρκογιάννη, πως στου λαγού του την Πενιά άλλος δεν τον πιάνει. Λέει ο Αντρέας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αντρέα. Και λέει και ο καλέργης ο φίλος μας, ο Κώστας, μεγάλοι εσημάδεψαν ετούτο τον πλανήτη και ο Μαρκογιάννης μουσικά σημάδεψε την Κρήτη. Ο Κώστας, το χαιρετούμε και το ευχαριστούμε. Να είσαι καλά κύριε Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούμε λοιπόν το Φάρο, τη μεγάλη αυτή επιτυχία του Σπύρου του Σφυρογάκη μαζί με τον Γιάννη Μαργογιαννάκη. Θα μείνει πάντα βράδυ.
χαμάν, ο χαμάν θα μείνει πάντα βράδυ. Είπαμε λοιπόν με τον πατέρα στο ξεκίνημα, με τον Σκορδαλό, τον μεγάλο δάσκαλο, μια συνεργασία αρκετά μεγάλη, ορισμένα χρόνια, με τον, πολλά χρόνια. Με τον Καλογρίδη, ναι. Επίσης δισκογραφικά και σε γλέντια. Με τον Σφογιώρη, μια μεγάλη συνεργασία, ναι. Πάρα πολλά χρόνια. Με ποιους άλλους, θύμισε μας τώρα, γιατί και με το Γεράσιμο του Σωματογεννάκη. Με το Γεράσιμο του Σωματογεννάκη. Ναι, είχαμε γράψει και με το πρώτο δίσκο. Με τον Κεφαλιανό Συρτό. Ναι, το Συρτό που την Μηματιένα που λέει... Α, έτσι με την Μηματιένα. Είχαμε γράψει πολύ ίσο με τον Γεράσιμο, ναι, είναι και αυτός ένας από τους πρώτους παίχτες. Πρώτους παίχτες, αυτός πολύ καλός. Μα έχεις συνεργαστεί και με άλλους, με τους Μεσαρίδες. Ναι, έχασες. Με πάρα πολλούς, και θυμάμαι όλους. Με τον Παντελή τον Σαυρουλάκη. Με τον Σαυρουλάκη τον Παντελή, ένα Φραγκί από τον Τυμπάκη. Καλώς. Ξέρω, πολύ ωραίο τυράς, από τις καλύτερες της Κρήτης, ναι. Ήταν και ένας Γαβρίλης από το Πιτσίρια. Από τα Πιτσίρια. Εκεί έχεις κάνει πολλά γλέντια με τον Σκορδαλό εσύ και με τον Σπύρο. Πολλά γλέντια, χρόνια παίζαμε. Σας αγαπούνε πάρα πολύ και είχαμε πάει, όταν είχαμε πάει πέρυσι, θυμάμαι, στη βάφτιση του Κοκαράκη, του Γιώργη στα Κοπέλια. Ναι. Σας αγαπούσαν και όλοι οι Μεσαρίτες. Ναι, με ξέρουν, στη Μεσαρά, σε όλη τη Μεσαρά έχουν πέσει. Στο Μονοφάτσι, στην Περιάδα, Ιεράπετρα, Σιτία, που και που, χρόνια, χρόνια, πολλά γλέντια, πάρα πολύ. Με τον Κλάδο. Και με τον Κλάδο, παίζαμε σχεδόν 5 χρόνια μαζί με τον Λεωνίδα, συνεργασίες του Κλάδου, βέβαια. Με τον Λεωνίδα τον Κλάδο, βέβαια. Στέλνουμε την αγάπη μας σε όλους λοιπόν αυτούς. Στέλνουμε δάσκαλο. Τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας σε όλους αυτούς. Ναι. Άσχετα που δεν μας ακούνε τώρα, γιατί ο Σπύρος και ο Κλάδος είναι κάτω στη Μεσαρά. Και σε όλη την Κρήτη μας. Και σε όλη την Κρήτη. Και όπου υπάρχουν κριτικοί. Μακάρι και ο Θεός να τις βλέπει μαζί με τα παιδιά του. Γιατί εμείς έχουμε μεγάλη υποχρέωση. Είχαμε πάει Αμερική, Αυστραλία, Καναδά, Αφρική. Πόσα μέρα έχουν πάει. Αφρική παντού. Εγώ αν έκανα και κάτι είναι όλα από το εξωτερικό. Αν έκανα κάτι, εγώ έκανα σπιτάκια τα παιδιά μου, κάτι όλα από το εξωτερικό. Είναι και από εδώ, από την Ελλάδα, βέβαια, από την Κρήτη. Βεβαίως, αγαπούσα. Στην Αθήνα παίζαμε 10 χρόνια. Ναι, για την Αθήνα μιλήσαμε μαζί λοιπόν, με τον Σπύρο. 10 χρόνια παίζαμε στην Αθήνα. Επήγε ο Σπύρος στην αρχή, έμεινε εκεί πέρα, ναι, και μετά πήγε εσύ. Εμείς παίζαμε τώρα με τον Σπύρο πολλή δουλειά και εδώ, πάρα πολλή δουλειά. Σαββατοκύριακο, 4-5 γλέντια, 6 να πω, θα πάει ένα γλέντι σε 2 καμιά φορά Σαββατοκύριακο. Και κάποτε λοιπόν το τηλεφωνούν του Σπύρο από την Αθήνα, ένας Κονιδάρης. Κονιδάρης. Ναι. Για Βαλονιά. Νομίζω, δεν ήταν από την Αθήνα, δεν ήταν, ναι. Ναι. Και του λέει ότι έτσι έχει ένα κέντρο στην Αγία Ιερουσαλήμ, ήταν αυτό το κέντρο, στην Καλυθέα. Στην Καλυθέα. Ναι. Ωραία, τούτα ξέρω ο Σπύρος. Του είπε πολλά και διάφορα, αλλά του είπε την αλήθεια όμως. Εγώ που να πιστέψω αυτό, ναι. Και μετά μου λέει: Μέρα σου πήρε, μου λέει: Γιάννη, είμαι έτσι στην Αθήνα. Και τα ξαναπάμε. Και θα πάμε, μου λέει: Ποια μου λέει Αθήνα, κάνω μήτα στην Αθήνα. Του λέω: Όχι, εγώ. Όχι, μου λέει: Θα πάμε και θα δει. Πάμε. Δεν θα πάμε, λέει, αφού δεν θα πάμε, πάμε. Πάμε λοιπόν στην Αθήνα και σε ένα κέντρο στην Αγία Ιερουσαλήμ. Μεγάλη χάρη τη εκεί και υπάρχει αυτή η κλεισούλα ακόμα. Ναι, δίπλα ακριβώς εκεί ήταν το κέντρο. Ναι, και πάμε λοιπόν, κάνει διαφήμιση. Το πρώτο Σαββατοκύριακο, φουλ κόσμο, συνέχεια. Ναι, και πήραν αυτό και την οικογένειά του, το Σπύρο και ένα το γιο, το Μανώλη.
Και ήρθαν, πήγαμε σαν Αθήνα. Εγώ δεν πήρα οικογένεια, βέβαια, εγώ δεν φοβούμαι. Λέω, άμα δεν μπορούσα, γύρισαμε πάλι στην Κρήτη, ναι. Και τι να δεις, παιδί. Μετά έλεγα και εγώ, εδώ είναι η Κρήτη, λέω, στην Κρήτη, εδώ είναι η Κρήτη, στην Αθήνα. Ναι, και παίζαμε 10 χρόνια στην Αθήνα. 10 χρόνια. Μετά μας πήραν στην Αυστραλία, μας ξαναπήραν στην Αυστραλία, δεν ξαναπήξαμε στην Αθήνα, ήρθαμε στην Κρήτη, βέβαια, εδώ, ναι, ναι, ναι. Ωραία, ξέρεις ότι και εγώ τα παιδικά μου χρόνια πέρασα στον Πειραιά και με τον Μουντάκη, το μεγάλο δάσκαλο, είμαστε συντέχνη, έχει βαφτίσει η αδερφή του τον αδερφό μου και με τον, εκεί στον Πειραιά όλοι αυτοί οι καλύτεροι που ήταν, ο πατέρας μου σχολεμένος, με πηγαίναμε και στον Σπύρο, γιατί ο Σπύρος, η μητέρα μου τα κεράμε όπως ξέρεις. Και το Σπύρο είμαστε, ήταν πολύ καλές σχέσεις και ερχόμαστε. Εγώ θα σας είχα δει τότε εσάς, αλλά ήμουν παιδί και δεν θυμάμαι. Εμείς τώρα θα ακούσουμε την επιτυχία του που έχετε βγάλει με το Σπύρο, το «Δεν έχω άλλα δάκρυα». Ναι. Ωραία. Ωραία. Ακούσαμε λοιπόν το «Δεν έχω άλλα δάκρυα» και θα ακούσουμε τώρα την επιτυχία σας με το Γεράσιμο. Για πες μας, λέει τη Μαντινάδα στο ψεύτικο όνομα, ευχές παντοτινάδες ζούνε. Σβήνουν και μαραίνονται. Χάνονται και περνούνε. Χάνονται και περνούνε. Ωραία. Η αλήθεια είναι αυτή. Εισαγωγή Γιάννης Μαργογιαννάκης. Αμάν, αμάν.
ψεύτικος μου οι όμορφες παντοτινάδες ζουνε. Αμάν παντοτινάδες ζουνε. Φίλες και φίλοι, είμαστε λοιπόν στο ράδιο 99 και 8 με στην εκπομπή Μαντινάδες και Σκοπούς. Στο μικρόφωνο ο Σιμισακογιώργης, στον ήχο ο Χρήστος και καλεσμένος μας απόψε είναι ο μεγάλος μας ο Γιάννης Μαργογιαννάκης, με τον οποίο ήδη έχουμε μιλήσει μία ώρα. Μας έχει πει πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν οι πολλοί από την μακρόχρονη πορεία της μουσικής, τις συνεργασίες του με τους σπουδαίους λιράδες που έχει συνεργαστεί. Αλλά σε αυτό το σημείο θα πω εγώ ότι έχεις βοηθήσει και πάρα πολύ νέους ανθρώπους. Βέβαια, πάρα πολλά παιδιά. Και στη Λύρα και στο Λαγούτο. Να πούμε μερικούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει και σε ένα σημείο πολύ καλό. Να πούμε το Στόγιο τον Πικάκη. Να πούμε τον Γιώργη τον Δρουδάκη. Να πούμε τον Γιώργη τον Ξυλούρη ή Καντρί. Να πούμε τον Μιχάλη τον Παυλάκη από τις Βρύσες, τον Βασίλη. Είχαμε και με πολλούς, με πάρα πολλούς. Με τον Στέλιο μου είπες ότι ξεκίνησε μαζί σου και σημείωσε μεγάλη πρόοδο μετά. Και πάνω στον χρόνο γράψαμε και ένα δίσκο. Γράψε και ένα δίσκο. Long play, μεγάλο δίσκο, 12 τραγούδια. Το πρώτο δίσκο θα ρωτήσω, το Στέλιο. Το πρώτο δίσκο. Αν δεν κάνω λάθος, το ερωτικό παράπονο το 1985. Ναι. Στέλιος ήταν. Πριν 20 χρόνια. Μεγάλη διάνοια ήταν από τότε να πούμε. Ναι, γιατί την αρχή λίγο ρεζοριστήκα. Έχει μεράκι. Άμαστε, Στέλιος και είναι και αγαπητός στον κόσμο. Και μ' άρεσε πάρα πολύ η φωνή του από τώρα και εμένα. Πάρα πολύ. Ναι. Ο Στέλιος είναι ένας πρώτος στην Κρήτη και στην Ελλάδα, μπορεί να πούμε, με το τραγούδι του και με τη λίρα του. Μάλιστα. Ο Στέλιος, βέβαια. Θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι σου με τον Γιώργη το Δρουδάκη από τους Αρμένους, έναν καλό λιράριο, ο οποίος είναι καθηγητής στο μουσικό σχολείο της πόλης μας, με τίτλο «Η κορυφή είναι κορυφή». Κι ας είναι χιονισμένη. Μα πάντα βράχος μένει. Thank you.
Ακούσαμε λοιπόν και με τον Γιώργη τον Δρουδάκη τη συνεργασία σου. Έχεις βοηθήσει πάμε. Ακούσαμε λοιπόν και με τον Γιώργη τον Δρουδάκη τη συνεργασία σου. Έχεις βοηθήσει πάμε πολλούς νέους και στο Λαγκούτο. Και στη Λύρα. Θα φτάσουμε τώρα σε μια συνεργασία σου τα τελευταία χρόνια με έναν μεγάλο Ανογιανό Λυράρι. Η συνεργασία με τον οποίο πιστεύω ότι ήταν ένας επίσης σταθμός στην καριέρα σου. Έδωσε μια άλλη όθηση και βγάλατε δύο δίσκους. Θα ακούσουμε τώρα από τον πρώτο δίσκο, το «Όταν σε βλέπω τραγουδώ», θα ακούσουμε τον πρώτο σιτό. Στο δεύτερο δίσκο βέβαια ήταν δικό σου δίσκο και συμμετείχε ο Ψαραντώνης στο τραγούδι. Τραγουδάνε αυτό. Τραγουδάνε, είναι. Χαίρο το Λαγκούτο είναι. Ένα ναι. Το δεύτερο δίσκο είναι μόνο το Λαγκούτο, είναι στο εκεί ψηλά. Ναι, και δικά μου κομμάτια. Στα δικά σου κομμάτια. Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν από τον δίσκο «Όταν σε βλέπω τραγουδό», τον πρώτο σιτό, σε μια διαφορετική εκτέλεση με τον Ψαραντώνη και τον Μαρκογιάννη. Μίλησέ μας για τον Ψαραντώνη τώρα, δάσκαλε, πότε σμίξατε κλπ. Εγώ με τον Ψαραντώνη έσμιγαμε στην Αθήνα. Τα παίζαμε το Σπύρο, ερχότανε άνθρωπο, ναι, ερχότανε στο κέντρο το δικό μας. Ναι, στο Τουρμπά. Και εμείς πηγαίναμε και πάντα μου έλεγε, Γιάννη, θέλω να γράψουμε ένα δίσκο. Ναι, Αντώνη, ό,τι θες να γράψουμε, αλλά δεν ξέρω. Πέρασαν τα χρόνια και δεν είχαμε γράψει. Και πέρσι τώρα, κάνα χρόνο και παραπάνω είναι τώρα, ναι, μου τηλεφωνεί μια μέρα ο κύριος Αεράκης, ο Μιχάλης ο Αεράκης, που είχε την εταιρεία και μου λέει, Γιάννη, θέλω, μου λέει, να γράψετε ένα δίσκο με τον Αντώνη, μου το έχει πει και ξέρω εγώ, ναι. Και του λέω, εντάξει, του λέω, το λέμε, μα δεν το κάνουμε, του λέω. Και μου λέει, τον ο Αντώνης, μου λέει, σου μιλήσει. Και μου λέει, Αντώνη, και μου λέει, Γιάννη, τι γίνεται, μου λέει, θα γράψουμε ένα CD τώρα, γράψουμε, εντάξει, θα γράψουμε. Και γνωρίσαμε κάποια μέρα, ας πούμε, και πήγε, το γράψαμε, ναι, ναι.
Αυτό που λέμε τώρα, το, όταν σε βλέπω τραγουδό. Ναι, ναι. Είχε μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία, ναι, και μεγάλη κατανάλωση. Μεγάλη επιτυχία σε εμπορική, δηλαδή εννοώ, γιατί είπαμε ότι. Ξέρεις τώρα και οι Ξυλούριδες είναι μια οικογένεια σαφή μουσική. Όλη η οικογένεια. Ήταν ο Μακαρίτης ο Νίκος, είναι ο Γιάννης. Ο Γιάννης, ο Αντώνης. Τα παιδιά του Αντώνη, τα παιδιά όλα παίζουν, τραγουδάνε. Ο Γιώργος Ροπαντός είναι ένα μεγάλο πράγμα. Ο Γιώργος τραγούδι, παίζει λαούτο, παίζει λύρα, μαντολίνα, τα πάντα παίζει. Είπαμε, όπως έγινε ο Μακαρίτης ο Νίκος, μια μεγάλη μουσική οικογένεια. Σε χαιρετούν από τον Κουρνά, τον Αποκόρονα. Oh. Εκεί έχει κάνει ωραία γλέντια. Εκεί θα σου πω κάτι για τον Κουρνά. Ναι. Προσήφισε. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι καλά. Εμείς με τον Σπύρο μας καλέσαν και παίξαμε σε ένα γάμο στο Κουρνά. Ναι. Λοιπόν, σε ένα πολύ καλό γάμο. Το Σάββατο βράδυ γλέντι μέχρι πρωί, στην Κυριακή τώρα απόγευμα αρχινάει το γλέντι, γίνεται σκέψη. Πάμε σπίτι, γίνεται το τραπέζι, και μετά αρχινάει το γλέντι. Ναι, το γλέντι ήταν σε ένα, μέσα, χειμώνα, σε ένα καμωρό σπίτι που βάζουν 500 άτομα μέσα. Ναι. Λοιπόν, ήταν ένας Ανδρέας Βαλάς το υπονιμό του, όπως είναι φορτηγά αυτοκίνητα έγινε και πολύ μερακλής άνθρωπος, πολύ μερακλής. Λοιπόν, παίζαμε εμείς κατά τις 11 η ώρα, λοιπόν έρχεται ο Βαλάς και κρατούσε μια πιθάρα πίσω του, θα βάζανε γύρω στα 250-300 κιλά κρασί ό,τι να είναι. Κρατούσε την πιθάρα, μπαίνει μέσα, σπά το χορό και μπαίνει δίπλα μας. Και αμολάει την πιθάρα και εκεί τα κομμάτια του. Η πιθάρα είναι βαρύ και έσπασε, γέμισε το πάτωμα πιθάρι. Και λέει ένας μια μαντινάδα, μα δεν ξέρω τώρα. Και λέει, τον Μάρκο Γιάννη το φτέρω, του Σπύρο το δοξάρι. Ενθουσιάσα το Βαγά που είδε πως θα λένε και έσπασε το πιθάρι. Αυτά είναι τα ωραία του γλυκού, πραγματικά. Ωραία γλυκιά στον Κουρνά, στο πανηγύρι, 29 Αυγούστου, κάνω ωραίο πανηγύρι. Με ρωτάει επίσης αυτός ο φίλος ο Σύφης για τον Ενέ, τον Λαγουτιέρη, τον Ενεδάκη. Α, τον ναι, τον Ενεδάκη. Ναι, ωραίος ήταν. Από έπαιζε με τον Σκορδαλό. Μα πρέπει να ζει, πρέπει ζει, να ζει. Ναι, είχε έρθει στη τιμητική του Σκορδαλού πέρυσι στο σπίτι. Ναι, και καλό παιδί. Το χαιρετούμε λοιπόν τον Ενέ. Τον χαιρετάμε, βεβαίως τον χαιρετάμε. Και όλη την επαρχιακή. Όλο το κόσμο δεν Η κουβέντα, φίλε Γιάννη, έχει περάσει η ώρα. Τώρα φτάνουμε στο σημείο που θα παίξουμε αποκλειστικά από το καινούριο σου, το τελευταίο σου, την τελευταία σου δουλειά εκεί ψηλά, που είναι αφιερωμένη στον αξέχαστο γιο σου τον Άρη. Μια υπέροχη δουλειά που έχουν συντελέσει, βέβαια είσαι εσύ ο οποίος παίζεις λαγούτο σε όλο το δίσκο. Τραγουδάει ο Ψαραντώνης και ο Ψαρογιώργης, ο Γιώργης ο Ξυλούρης. Και έχουν γράψει μαντινάδες σπουδαίοι οι μαντιναδολόγοι, τους οποίους αναφέρουμε στη συνέχεια. Που τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους αυτούς. Όλους που είναι μια κατάθεση ψυχής αυτό να πούμε. Είναι μια κατάθεση ψυχής. Τα ονόματα λέει. Τα ονόματα θα είναι ο Γιώργης ο Σταυρακάκης ή η Μιχαλόμπας. Και ο Μπικάκης είναι τον ηρωδρόμιο. Ο Στέλιος ο Μπικάκης είναι εκτός από παίχτης και τραγουδιστής, είναι και ευαίσθητος και βγάζει και μαντινάδες. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, λέει ο Στέλιος ο Μπικάκης. Σε ποιο ονειροδρόμιο θα στέκω να ανημένω, το όνειρό μου μήπως φθεί το άδικο χαμένο. Και λέει, και η δεύτερη του φεγγαριού σου θα ακολουθώ να έρθω να σ' ανταμώσω. Κανακεμένο μου όνειρο που μου έχεις λείψει τόσο. Ακούμε λοιπόν τον Γιάννη τον Μαρκογιάννη και τραγουδάει ο Ψαραντώνης σε στίχους Στέλιου Μπικάκη στο ονειροδρόμιο, σε ένα τραγούδι που είναι κατά της ψυχής σου. Thank you.
αεροδρόμιο θα στέκω να νημένω. Θα στέκω να νημένω. Ακούσαμε λοιπόν το «Δεν έχω άλλα δάκρυα» και θα ακούσουμε τώρα την επιτυχία της με το Γεράσιμο. Για πες μας, Σουγιά. Λέει τη ματινάδα στο ψεύτη κόσμο με ευχές παντοτινάδες ζουνε. Σβήνουν και μαραίνονται. Χάνονται και περνούνε. Χάνονται και περνούνε. Ωραία. Η αλήθεια είναι αυτή.
εισαγωγή Γιάννης Μαργογιαννάκης. Φίλες και φίλοι, είμαστε λοιπόν στο ράδιο 99 και 8 με συνεκπομπή Μαντινάδες και Σκοπούς. Στο μικρόφωνο ο Σιμίσακο Γιώργης, στον ήχο ο Χρήστος και καλεσμένος μας απόψε είναι ο μεγάλος μας ο Γιάννης Μαργογιαννάκης, με τον οποίο ήδη έχουμε μιλήσει μία ώρα. Μας έχει πει πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν οι πολλοί από την μακρόχρονη πορεία της μουσικής, τις συνεργασίες του με τους σπουδαίους λιράδες που έχει συνεργαστεί. Αλλά σε αυτό το σημείο θα πω εγώ ότι έχεις βοηθήσει και πάρα πολύ νέους ανθρώπους. Βέβαια, πάρα πολλά παιδιά. Και στη Λύρα και στο Λαγούτο. Να πούμε μερικούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει και σε ένα σημείο πολύ καλό. Να πούμε τον Στέλιο τον Πικάκη. Να πούμε τον Γιώργη τον Δουρδάκη. Να πούμε τον Γιώργη τον Ξυλούρη, Καντρί. Να πούμε τον Μιχάλη τον Παυλάκη από τις Βρύσες, τον Βασίλη. Είχαμε και με πολλούς, με πάρα πολλούς. Με τον Στέλιο μου είπες ότι ξεκίνησε μαζί σου και σημείωσε μεγάλη πρόοδο μετά. Και πάνω στον χρόνο γράψαμε και ένα δίσκο. Λόγκ πλέι, μεγάλο δίσκο, 12 τραγούδια. Το πρώτο δίσκο θα λέω του Στέλιο. Το πρώτο δίσκο του Στέλιο. Αν δεν κάνω λάθος, το ερωτικό παράπονο το 1985. Ναι. Ο Στέλιος ήταν. Πριν 20 χρόνια. Μεγάλη διάνοια ήταν από τότε να πούμε εγώ. Ναι, γιατί την αρχή λίγο ριζοριστήκαμε. Έχει μεράκι. Αμάς, ο Στέλιος και είναι και αγαπητός στον κόσμο. Και μου άρεσε πάρα πολύ η φωνή του από τώρα και εμένα. Πάρα πολύ. Ναι. Ο Στέλιος είναι ένας πρώτος στην Κρήτη και στην Ελλάδα, μπορούμε να πούμε, με το τραγούδι του και με τη λίρα του. Μάλιστα. Ο Στέλιος, βέβαια. Θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι σου με τον Γιώργη το Δρουδάκη από τους Αρμένους, έναν καλό λιράριο, ο οποίος είναι καθηγητής στο μουσικό σχολείο της πόλης μας, με τίτλο «Η κορυφή είναι κορυφή». Thank you.
κορυφή κι ας είναι χιονισμένη, κι ας είναι χιονισμένη. Το βράχο δέρνει η θάλασσα, μα πάντα βραχοσμένη, μα πάντα βραχοσμένη. Ακούσαμε λοιπόν και με τον Γιώργη τον Δρουδάκη τη συνεργασία σου. Έχεις βοηθήσει πάμε.